Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους κριτές, τους δύο κριτές, τον κύριο Βαμπέρντεγκεν και τον κύριο Σοτάρ και όλους τους εκτροφείς από τους συλλόγους που πήραν μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ελπίζω να όλοι να ήταν ευχαριστημένοι, δεν φαντάζομαι να πέσουν προβλήματα. Και θα... υπήρχε μεγάλη προσέλευση πουλιών. Νομίζω ήταν μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη. 403 πουλιά. 403 πουλιά. Και εύχομαι τον χρόνο να είναι περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε πριν δούμε τις τετράδες και μας πούν με κάποια σχόλια των κριτών, κάποια λόγια. Αν θέλουν να κάνουν κάποια... Eerst en vooral wil ik hier iedereen van de club bedanken voor de ontvangst en voor de zorgen, de goede zorgen. Ik wil hier ευχαριστήσει για την καλή φροντίδα και για την υποδοχή. Ja. En we hebben ondervonden dat hier een echt een ziel in de club zit. Dus dat waarderen wij ten zeerste. Als mede wil ik toch ook zeggen. Ik wil ook nog zeggen dus dat wij hier de burgers gekeurd hebben en wanneer we het verschil, ik een zakje hebben dat overleg, dus het verschil tussen België. En Griekenland is quasi gelijk. Όταν κρίνουν τα πουλιά μαζί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει πια διαφορά με το Βέλγιο. Είπε και πριν βέβαια ότι εδώ ασχολείστε 15 με 20 χρόνια, οπότε είναι εφικτό ότι κάποια στιγμή θα φτάσει στο επίπεδο του Βέλγιου. En ik wil ook de president bedanken. Με ευχαριστώ. Met de uitnodiging, omdat we hier mochten komen keuren. Για την πρόσκληση που μπορούσε να γίνει. En als ik ook iemand wil bedanken voor de goede zorgen. Ελπίζω τον χρόνο να είναι ξανά εδώ με περισσότερα πουλιά και καλύτερα πουλιά. Dus gaan wij van België naar Griekenland komen voor vogels op te kopen. Starten die Belgen met dan αγοράσουν πουλιά από το. Dank u. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τις. Να ακούσουμε τα πουλιά. Και να ακούσουμε και κάποιες έτσι παρατηρήσεις από το φωνό, από τους κριτές. Έχουμε μια τραξιόν να πω. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ζητά. Zeggen dus over, dat zijn dus de winnaars van de wedstrijd hier in Stamp. Dus dat zijn heel goede vogels. Maar wat er mij hier dus tijdens de keuring opgevallen is in Griekenland. In de politieke pulma, alla die ora può essere in Estinellada. Van mij opgevallen en ook van Jacques. Dat de vogels hier een lied opbouwen. Ότι το τραγούδι εδώ το χτίζουμε. Ja, dus ze kunnen beginnen met 5 klok. Ξεκινάμε με 5 klok. Opgaan naar gelang de tijd, naar 8, 9 klok, met die vogels. Ja, en dat zijn echt hele goede vogels. Πολύ καλά πουλιά. Van klok en een compleet lied. Die kunnen dus. Ja, loopt met het tragoedie die op apopsy klok. Dat zijn zeker vogels, dus voor professor. Ja, van de Matthias.
Για δάσκαλους. Όχι, λέει, για επαγγελματίες λέει. Ναι, 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 αυτό. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Το σχέμα στο συμβάλλον για να μην είναι δίκαιο του κύριου Ζωγόνη σαν ζουν του. Εντάξει, πήρε η παρήνη σφακρίνη της ενός πριν ενοχολέ. Εδώ κρίνουν σε πολύ μεγάλες αίθουσες και στο Βέλγιο είναι σε 2,5 μέτρα σε θαλάμους και δεν φεύγει ο ήχος εκεί. Εδώ χάνεται. Εδώ είναι πολύ μεγάλη αίθουσα. Θα είχαν μια κλόκα ή ήταν σε μικρό θάλαμο, οπωσδήποτε, εκεί τα τέσσερα. Φεύγει ο ήχος. Εκεί ακούνε και πολύ προσεκτικά σε αυτούς τους θάλαμους. Πολύ καλό. Αυτά μας δεν δίνουμε μπύρα. Μια άλλη. Το τραγούδι είναι πολύ ολοκληρωμένο. Δεν ξέρω πώς καθαρή γύρω. Ναι, έτσι. Και πολύ ωραίο ρυθμό. Να αλλάξουμε. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκοριάδη. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, τους είχαν πει και ήδη, μου λέγανε και ήδη, όταν βγαίναν τα πουλιά, εν πάση περιπτώσει με τα λίγα της συνεννόησης, ποια πουλιά, εν πάση περιπτώσει, κάνουν για καλά, κάνουν για δασκάλια. Τον ενδιέφερε να είναι, να έχουν αυτό το, όπως του κύριου Γκοριάδη, τα πουλιά, την συνεχή επανάληψη των αγωνών. Ακούστε λίγο, στη ΣΤΑΜ την προηγούμενη θα ήταν 502 βαθμούς, ένα πουλί, δεν πήρε ένα, εντύπωση, και αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση, η εντύπωση του πουλιού, γιατί δεν έχασε κάποιες στροφές. Πώς θα το έκλαινε. Α, σαν να έχεις μια σωλήνη στο νερό και να φτιάξεις το βιβλίο να κάνεις. Να φτιάξεις όλα αυτά. Μπουρμπουλίστες. Και όταν ακούς ρο είναι ρο. Και το κλόκ είναι το νερό. Το κλόκ είναι το νερό. Ας μην Και αυτό εδώ ήταν κλοκ, αλλά ήταν πιο γρήγορο, το θέλει πιο Είναι σκληρό, παιδί. Τα λέτε πιο αργά.
Dat zijn natuurlijk hier, die grote ruimte speelt ook een rol. Maar ik kan wel de mensen verzekeren hier, een van de beste vogels uit de wedstrijd, die wij hier kunnen beluisteren hebben, dat was wel hier deze. Dat was wel een prima zangvogel, voor voorzanger. Echt, een hele goede vogel. Ah, als Sandasco, dat is para politicus. Ode, ode, die is wel lang. Σε σχέση με τα προηγούμενα πουλιά, αυτά ήταν μεγαλύτερη ποικιλία στις φωνές. Αλλά ήταν πιο γρήγορα. Ένα ήταν πιο γρήγορο, ναι. Ήταν πιο γρήγορη πλόκο σε δύο. Αλλά είχαν μεγαλύτερη ποικιλία και αυτό τους αρέσει. Συγχαρητήρια, κύριε Δαρδαγάνη. Είστε καλά, παιδιά. Δαρδαγάνη. Παρόλο που είναι από το άλλο σύλλογο, τον δώσατε να περάσει μπροστά. Εγώ που είμαι στο έργο. Δεν την δίνετε, κύριε Καράτη. Δεν την δίνετε, κύριε Καράτη. Αν είναι κάτω. Ο Αλεξόπλος θέλει. Ο Αλεξόπλος στο μαλλί, γι' αυτό. Αλλά δεν χαλάνε. Ένα σταθερό περίπου το 6 πόντου διαφορά θα έχει. Να ακούσουν τι λένε, ρε παιδιά. Είναι αυστηρή και δεν έτσι. Λέω ότι σε διαφορετικές στιγμές μπορεί να είναι διαφορετική αξιολόγηση, διαφορετική βαθμολογία, αλλά ένα σταθερό πουλί δεν θα έχει μεγάλες διαφορές. Πάνω από 6 πόντους. Πάνω από 6 πόντους, ισοσύνωση. Αυτό λέει. Και είναι και αυστηρή στιγμή. Γιατί οι ίδιοι είναι αυστηροί, δεν δίνουν εύκολα βαθμούς.
Σαν τρένα τα Αυτά είναι ενδιάμεσα στα δύο. Τα πρώτα πολύ αργά, τα δεύτερα πιο γρήγορα και αυτό είναι στη μέση. Dus hoort dat een behendig klok dat ze gebracht hebben, was minder bewaterd. En nu komen ze op gang, nu komt het water erin. Dus dat zijn vogels die opbouwen. En nu έρχεται το νερό μέσα στο κλοκ, οπότε κλείσουν σιγά σιγά. Γίνονται πιο δυνατά στην πορεία. Μπορεί να ξεκινήσουν με 4 πόντου. Και εδώ 7. Οπότε σιγά σιγά ξεκινάμε χαμηλά. Αυτή τη στιγμή λέει ότι ο Βίτα είναι αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί... Ο Βίτα. Ακούς πολύ διαφορά στο ρυθμό. Ja, dus, als wanneer de vogel B hoort zijn klokkende waterslag brengen en hoort hier de D, is dat denk ik? De A, B, ja, die, het verschil van tempo, hè, die is trager en goed de water, die is, klok, is rapper, een beetje rapper. En de B is een beetje gregor. En nog een beetje onder dan? 7, ja. En nu heb je een paar 7 keer. Μην είναι σίγουρο ότι δεν είναι σας. Τούρτε σκέω, ε. Ακούς τη διαφορά. Ναι,
Αυτό πάνω σε ήταν το 8. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο σημαντικό που είπανε, όπως και την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε για την κλοκ και το φλάουτο, μου δείξαν και ένα χαρτί της κρίσης ουσιαστικά. Μου είπαν για τα φλάουτα ότι συνήθως τα βαθμολογούν με διπλές κατευθύνσεις, δηλαδή το πουλί μπορεί να έχει δύο ειδών φλάουτα. Σημαντικό, και εδώ σε αυτή την τετράδα, τυχαία εντελώς, έχουν τέσσερα κλοκ και δίπλα έχουν φλούιντερ. Μου εξηγούν ότι αυτό το πουλί πήρε τέσσερα κλοκ. Αν ξεκινούσε με φλάουτο, δεν θα βάζαν καθόλου. Ξεκίνησε όμως με κλοκ και πήρε τα τέσσερα. Τους τέσσερις βαθμούς. Στη συνέχεια όμως πήγε στο φλάουτο και παρέμεινε εκεί. Αν έλεγε από την αρχή φλάουτο, θα έπαιρνε παύλα στο κλοκ. Αυτό το σημειώνεται στο φύσα. Ναι, ναι, φαίνεται με γραμμή. Γιατί λέει ότι είναι πολύ σημαντικό. Στη φύσα, εδώ το γραμμή. Στο πρόχειρο. Και δεν είναι για αυτή την τετράδα, έτσι. Εντάξει, αυτή είναι. Είναι μια τυχαία τετράδα. Είπε πριν ότι δεν μπορεί να φυμάται για κάθε πουλί. Οπότε όταν έρθει και ρωτά γιατί έχει τόσα, ξέρω εγώ, βλέπει τα αρχεία του και ξέρει τι πήγε στραβά. Αυτά τα κρατάνε έτσι όλα. Δεν είναι καλό όμως να δείχνουν το παράδειγμα το πρόεδρο για το πρόεδρο. Το έχουν πει στον ίδιο το παιδί, στον ίδιο τον εκτροφέα, τον ξέρω. Είναι καλό. Εξηγούσανε, εάν ο εκτροφέας ήταν εκεί, το έχουν πει. Εάν δεν ήταν, εξηγούσαν οι άνθρωποι και μου λέγανε για τις παρατηρήσεις σας, έλεγαν τις περισσότερες. Όπως για κάποια πουλιά που είπανε ότι είναι... Λέει ότι υπάρχει το φλόιντερ το που είναι διακριτωμένο και υπάρχει το φλόιντερ και το που λυγίζει. Αυτό είναι διαφορετικά σήματα. Stoughton is zeker een beetje onderbroken. Stoughton is wat? Atom is een chip dat is gestoten. Atom is een stoughton. Atom is een stoughton. Atom is een stoughton. Κάνουν αυτά τα πουλιά. Λιόλιο. Μήπως ζευγάρο σμαλινά με περιστέρι.
Παρατήρηση που έκανε τώρα ο κύριος Βαβέντε, ο κύριος Τζάκη. Στο Βέλγιο λέει τα μονά δεν είναι ποτέ από τον ίδιο εκτροφέα. Οι τετράδες είναι πάντοτε από διαφορετικό εκτροφέα. Τα τέσσερα πουλιά είναι εντελώς διαφορετικά. Έτσι ώστε να μπορούν να αποδώσουν αυτό που ξέρουν και όχι να τραβάει το ένα το άλλο. Πολύ σωστά. Αυτό εδώ αν ήταν στάμ, θα ήταν δεύτερη στάμ. 491 βαθμούς. Και επίσης μου είπε ότι βάζουμε στα μονά καλά πουλιά. Αυτό, όπως είπε και ο κύριος Καράς, ήταν 491 σαν στάμ. Και θα ήταν δεύτερη. Σε αυτούς
Dus hoort dat deze vogels hebben een ideaal tempo hebben. Hetzelfde van de eerste stam die we gehoord hebben. Dat was ook de protein. Die vogels hebben een mooie rol. Hebben een goede bol en al. En prima kloppende waterslag ook. Toen die vogels gekeurd werden van mijn collega Zaki, kwam hij mij een keer vragen om een keer te komen kijken. Hij zei, ik zet hier met een frisee. Dat is, ik heb een hifi. Frizer. Dus ik wilde dat zien, ik zei me dan, als het een frisee is, mag dat niet gekeurd worden als je waterslaag. Ik heb een frisee, de boerin had ook een frisee. Maar toen ik die vogel hoorde, ik heb gezegd tegen Zaki, ik denk dat die vogel geboren is en gekweekt in de luchthaven. Ach, νομίζω ότι έχει γεννηθεί και εκτραφεί στο αεροδρόμιο. Είναι πολύ αέρα. Είσαι ο πατέρας του. Από τότε που πρίμα βούλους. Πολύ καλά φιλιά. Ναι, επίσης ο Αλφα. Είμαι ο Βάουζα, εμπάλλον με τον ίμι σπίτι. Ας είναι αρκά μάλλον βούλους. In België is die vogel herkenbaar. Ja, we hebben hier vogels gekeurd. Is toch België dan niet betreft om ons naar die agonistie of friseer? We hebben hier vogels gekeurd met twee ringen. Ja, ja. Die vogels gaat niet onder de teen erdoor. Ah, έχουν κρίνει εδώ πουλιά με δύο δαχτυλίδια και με στραβό πόδι. Ναι, α, επίσης στο Βέλγιο, να σας πω, επειδή είναι στο θέμα δύο φορές. Ας γίνεται που η βρίτσε είναι ο Σουζάφ. Αν είναι πολύ φίλος. Η Σουζάφ κοντρός γενίστη. Κλέ, θα φέρω ένα τέτοιο. Η Σουζάφ αν γίλε κοντρός γενίστη. Ναι, είσαι παλιμένα τα πουλιά. Αν δεν είναι ειλικρινής, θα ήταν πρώτος. Αλλά δεν επιτρέπεται. Είναι επίσης τα πόδια τους όταν είναι το νύχι προς τα πάνω, μου το παρατήρησα αφού σε δύο πουλιά, ότι είναι εκτός διαγωνισμού. Γιατί αποτελεί σημάδι για την κρυφή. Με τα πουλιά πρώτα τα τσεκάρουν, πιάνοντα τα πρόσωπα. Είναι σαν να περάσει από τον έλεγχο αεροδρόμιο, λέει. Ναι, ναι, ναι. Ο γραμματέα. Επίση, να πω ότι ο ΣΕ όταν ήταν και οι δύο μέσα, ήταν ένα πουλί το οποίο είχε βάλει 8, αλλά έλεγε και 9. Ε, μετά το τέλος του μικρόνου. Είπε στο τέλος αυτό. Εσύ φυσίλει να άνθρωσε. Ναι. Τι πράγμα
χρόνο. Ο Κιζόκο Πόλτσο Σαββουρέι, αδίπλα μου τώρα στο πίσω. Εντάξει, εδώ ο Σέρβις του κύριου Κολάρας, αυτός ήταν ο δεύτερος στα μονά. Απλά έχει μια βαθμολογία 6 κιλό και όλα τα άλλα 4. Όλες οι κάτω φωνές. Του άρεσε πολύ το προσέξι. Τώρα λέει ότι έχουν κουραστεί. Έχουν κουραστεί και δεν είναι. Έχουν ταλαιπωρηθεί. Τα μαζεύουμε, έτσι. Τα μαζεύουμε για να κάνουμε. Dus, ik wil hier nog een woord zeggen, wat ons hier opgevallen is, tijdens de keuring. Ik denk dat dit niet is, wat dan ik En dat vinden wij een mijnpunt. Dus, je hebt misschien gehoord, die bovenste vogel daar, die springt. Dus tjiu, tjiu, dat zijn geen staltonen, hè. Dat is zelfs een foutieve toer, hè. Dus ik zou vragen, we hebben dat weer veel gehoord, hè. Dus ik zou vragen aan de mensen, ja, om erop te letten en om die vogels weg te doen. Ja, dat proost ik in Apomacrina heeft dat probleem. Ja, want tjiu, wanneer dat meer en meer tjiu wordt, dat is echt een probleem. Dat tjiu in een probleem. Als je de roep van een spreeuw, ja. In Apollo goed. Misschien dat we het nog een keer kunnen horen. Sparo. Dat dan akoest me liever komen. Dat zal er goed in. En ook de zandlust. Gaat er liever zitten. De zand? Lust. Ja. Uit de zee. Ja. Heb je orexia tragoedie? Krijgt een jippel. Ήταν όλη η κουαλιτέιτ, είτε μόνο. Α, όταν φέρνει το τραγούδι ολόκληρο, χωρίς διακοπές, γιατί επειδή είναι ολόκληρο το τραγούδι είναι ένα και επειδή δεν υπάρχουν διακοπές είναι δύο. Και γενικά έχει ποιότητα το πουλί, αυτό πήρε δύο. Αυτό παρατηρήθηκε σε μία στάμ, τον κύριο Σοντρόπουλου, η οποία έχει 9, 8, 7 και 8, δεν είχε ball και roll και είχε όλες τις κάτω φωνές. Ναι, λένε όμως ότι τα πουλιά δεν σταματούσαν να, δεν σταματούσαν να, να λένε, να τραγουδάνε. Και αυτό ήταν... Ωραξία τραγουδία. Μου σχημαίνεις ένα αναφέρον να μπορεί να πέντε ροκάτανε. Ξαλαιτά, πάλι δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λοιπόν, ένα πουλί έχει κλοκ, δεν έχει ούτε μπολ, ούτε ρόλ, ούτε σαλτώνει και πήρε δύο γενική εντύπωση. Αυτό μπορεί να έχει 120 πόντους να πάρει ένα γιατί δεν έφερε όλο το τραγούδι. Το διέκοψε. Η ποιότητα του τραγουδιού και η προθυμία του πουλιού και η ολοκλήρωση του, και ολοκλήρωση του τραγουδιού χωρίς διακοπές, χωρίς τα μάτια τους έκανε εντύπωση. Και στους δύο που είναι τρεις φωνές δηλαδή, έτσι. Στα τόνι είναι πολύ καιρό. Το ξέρουμε. Και η ποιότητα επιτραπεύεται. Αλλά η επανάληψη των steeds maar een half en kreeg hij ook een punt nog bij. Ik ben een keer naar Podolski.
Μπάλα δεν χρειάζεται τα νη. Αν δεν έχει γιου του ρομαντήτου. Α, επειδή δεν έχει εδώ πόλεν ρόλ, α. Επειδή δεν έχει πόλεν ρόλ, δεν παίρνει στο τέλο αρμονία. Αρμονία, αρμονία δεν έχουμε. Είμαι τα ζημιμένη στο όπτιο. Αλλά ένα έχει. Ja, maar hier heb ik wel. Dus als wanneer we geen stamharmonie toekennen, dat wil dat zeggen dat de vogels zijn zonder een bol. Want dan deed hij die harmonie. En een ander die wel bol heeft, dat is geen harmonie meer. Ja, dus een als je geen bol hebt, dan is harmonie. Άλλο η εντύπωση του πουλιού, άλλο η συνδιαρμονία της εβράδος. Α, αν τα τέσσερα όμως δεν έχουν μπολ, παίρνεις ποντό στο αρμενί, γιατί είναι τα δύο ίδια. Ένα πόντο. Ο ένας από τους τέσσερις είχε μπολ και ρόλ. Οπότε χάλασε. Οπότε χάλασε την αρμονία. Αν όλα δεν είχαν μπολ και ρόλ, μπορεί να παίρνει ένα πόντο. Κύριε Πανόπλη, το καταλάβατε αυτό. Τι να το ξαναβώ. Θα το πω. Μια ερώτηση. Από τον ένα πουλί, όταν βάζει αέρα στην γλώσσα, είναι αιματικό, οπότε είναι σκάλια, πρόβλημα. Πες το πάλι εσύ, εγώ δεν ξέρω από καναρίνια, ναι. Οπότε, αν έχει τι στο κλόκ, αέρα. Ως το λόγχτ in the κλόκ σιτς, είναι... Άγγλυρα. Blood problem, είναι αυτό. Κληρονομικό ή διδασκαλία. Τρία, τέσσερα, μισή μέρα. Αυτό είναι το σώμα. Είναι σαν να φυσάει, λέει. Σλέχτη κουαλιτέτ. Wanneer je daarmee kweekt, heb je veel kans dat de jongen, dus de kleintjes, dat ook meekrijgen. Άρα είναι DNA η πρόβλημα. Είναι ένα έρφυλο που βρίσκεται ook aangeleerd. Het kan deels erfelijk zijn, maar ook aangeleerd. Και τα δύο μπορεί. Εν μέρος μπορεί να υπάρχει κληρονομικότητα, αλλά μπορεί και να διδάσκεται. Μπορεί να το πάμε και τα μικρά. Μπορεί και θέμα ακοής. Όλα μας. Κάνω ξένα εξηγούρτα. Ναι. Η αίτηση για τη λόγο. Όταν χαλάνε. In the, τι γίνεται, τη κλικ, τα τμήκα με τη μόρφη. Τα σβάω χιλ μπερόμε, το προφέσιο μπερόμε, μου ζάκ τα μίστο με τη μου όφλος. Στην αρχή δεν το έλεγε. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς πολύ καλά τον δάσκαλο πριν το βάζεις στα μικρά να αντιδάσεις. Όταν αν χαλάς την πορεία, ο δάσκαλος σου γίνεται. Είναι κάτω από το προφέσιο που είναι με την κουαλιτέτη. Δεν μπορεί. Οπότε θέλει συνεχή, συνεχό έλεγχο. Και έτσι καλώς είπανε ότι αν βάζεις ένα δάσκαλο τώρα για παραγωγή του χρόνου, σίγουρα έχει χάσει 10%. Δεν κάνεις παραγωγή με δάσκαλο. Μπορώ να ξεκινήσω. Θέλετε κάτι άλλο να... ερώτηση. Τι κάνει, what makes the perfect timing clock? Δεν μιλάμε. What is the perfect timing clock? What is the perfect clock? Τραχ, λάμζον, deep and humble water. Πολύ βαθιά, το κλοκ να είναι βαθύ, να έχει πολύ νερό και αργό. Αργό. Και να έχει ρυθμό. Δηλαδή ποτέ, μια γρήγορη κλοκ δεν μπορεί να γίνει. Όχι. Τις νύχους θα είναι σνέλλο κλοκ. Maar volgend jaar kunt ge, allez, had je geen klok meer hebben, maar bol. Zo groene wetweg is klok, is bol. Wanneer gebeurt dat? Met de sterren. Morgen zal ik aan praten, want ik ga het seizoen, ik moet het seizoen op. Ja, want ik denk wel dat ze dan ook de mensen zo moeten doen. Dat ze dat bol moeten doen. Αμερικές φορές όταν θυμάμαι πάνε τις τρίχες τους, ναι, το κάνουν πιο γρήγορα και πάνε σε πόλ. Ναι, την γλώπ. Το ησυχία, αν θέλετε, αυτή η τετράδα, μου είπε και μια τετράδα της Πέπας, κυρίου Πέπα, ότι τα πουλιά είναι... Χάρτ. Έχουν φωνές χάρτ. Και μου είπε ότι αν ήταν στο Βέλγιο, θα, την τετράδα δεν την έβγαζε έξω. Τον ρώτησα τώρα, του είπα ότι μου είπες ότι δεν είναι τα πουλιά, δεν μου λέει κάτι συμβαίνει. Ο ίδιος είπε όχι, αλλά λέει από πού πήρε τα πουλιά. Το θέμα είναι ότι
τους απογόνους να διώξω τελείως ή να μην ξανακάνω τις ίδιες σταυρώσεις με τους κουλουτά. Μου τέλει, στόπε με τους πρώτους αυτούς της πίτρας, όλα. Βέρντουν όλα. Πόσα χρόνια είναι. Είναι τέταρτο έτος. Φίλια. Βέρντουν, όχι από Ja, want wanneer, je kunt ook bijvoorbeeld dit jaar 7, 8 klokken de waterslag. Maar ik zeg dat je hebt toch met zijn erop. Waterslag in de. Dat is dus wanneer de kwaliteit er niet is van de ouders. Want dan is het dat om van jongen niet parkeren. Heb je veel kans dat je volgend jaar nog 4 of 5 punten klokken. Ik heb een medaille pitanotie dan in de klok 4 met 5. Dus je moet kwaliteit hebben. Creëren de piotita. Om de klok te kunnen houden. Ja, nou Boris, dat is de eerste klok. En dat is zo van alle toeren. Dat is de handslied. Als alles is trapeze, is alles te trapeze. Πάντως προσπαθούσαν, εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί προσπαθούσαν τα πουλιά του κάθε εκτροφέα να πούνε από την κρίση ποια κάνουν διδασκαλία, ποια έχουν ένα μικρό πρόβλημα και ποια είναι για αναπαραγωγή. Να προχωρήσουμε στις απονομές.